Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Λοιπόν, το θέμα είναι «Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς» με υπότιτλο «Περί του Αγίου Πνεύματος». Στο σύμβολο της πίστεως έχουμε μία αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, το οικιστό πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν κλπ. Με το άρθρο αυτό, όπως γνωρίζουμε, εισήχθη στο σύμβολο της πίστεως κατά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της αιρέσεως των πνευματομάχων, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μία απρόσωπη δύναμη του Θεού και όχι ως ένα από τα 3 πρόσωπα της θεότητας. Με το άρθρο αυτό ομολογούμε την προαιώνια και αίδια ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο προσφέρουμε προσκυνητική και δοξολογική τιμή, όπως ακριβώς στον Πατέρα και στον Υιό. Ομολογούμε επίσης ότι το αντιλαμβανόμαστε ως παρόν σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, αφού αναγνωρίζουμε την παρουσία του στις Θείες Αποκαλύψεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επίσης ομολογούμε ότι η παρουσία του ζωογονεί και ζωοποιεί τη δημιουργία, δηλαδή έναν έκαστο των πιστών. Η παρουσία του και οι ενέργειές του αποτελούν μία διαρκή πεντηκοστή στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και στη ζωή κάθε πιστού. Ας δούμε τώρα σε 4 μικρές ενότητες την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. 1. Γνωρίζουμε ότι ιδρυτής της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και ότι η ιδρυτική πράξη θεωρείται η σταυρική του θυσία. Νοείται μάλιστα ως σημείο αυτής της ιδρυτικής πράξης η έκθεση από το σώμα του αίματος και ύδατος, όταν ο Ρωμαίος στρατιώτης του τρύπησε την πλευρά με το δόρυ του για να διαπιστώσει ότι είναι νεκρός. Αλής των στρατιωτών λόχη την πλευράν αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ. Και κατά την πατερική ερμηνεία αναδύθηκαν τα 2 μυστήρια που μας συνδέουν με τον Χριστό, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Αυτά τα 2 μυστήρια συνιστούν το θεμελιώδες κριτήριο που μας επιτρέπει να ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Γνωρίζουμε επίσης ότι κατά τη θεολογία της Εκκλησίας γενέθλιος ημέρα της νοείται η ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία επεδίμησε το Άγιο Πνεύμα για να παραμείνει στην ιστορία ως συνεχιστής του έργου της Θείας Οικονομίας που ενεργείται από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτή η παρουσία εγγυάται την αλήθεια της Εκκλησίας και την διαφυλάται από την αίρεση ή το σχίσμα. Θα εξετάσουμε λοιπόν σήμερα το έργο του Αγίου Πνεύματος με βάση μάλιστα τις καταθέσεις που υπάρχουν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου η πρώτη αναφορά γίνεται στο 3ο κεφάλαιο, εκεί που εκτίθεται ο διάλογος του Ιησού με τον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο, στον οποίο αποκαλύπτει ότι η οδός που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού προϋποθέτει μία άνωθεν γέννηση εξίδατος και πνεύματος. Στο στίχο 8 μάλιστα θα προσδιορίσει μέσω της εικόνας του ανέμου ότι στοιχείο του Αγίου Πνεύματος είναι η ελευθερία. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά ουκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει, ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Όπως γνωρίζουμε, η λέξη πνεύμα μεταφράζει, κατά τη μετάφραση των 70 κοντά,
αντιστοιχείς της λέξης ρουάχ ή νέφες, της εβραϊκής λέξης. Κατά λέξη επομένως σημαίνει αέρας, αναπνοή, άνεμος, στα λατινικά spiritus. Ονομάζουμε λοιπόν πνεύμα το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δράση του. Έχει μια τέτοιου περιεχομένου ελευθερία, ώστε ποτέ δεν μπορείς να προκαθορίσεις την πορεία του. Μιλάμε επομένως για μια ελευθερία χαοτική, που την προσδιορίζει μόνο η σχέση. Είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση και αναπαύεται στη σχέση. Καθένα λοιπόν που γεννιέται από το πνεύμα έχει μια ελευθερία να ενεργεί χωρίς προσδιορισμούς και προκαθορισμούς. Δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πάει ο Άγιος, γιατί ο Άγιος είναι παρουσία ελευθερίας και επειδή έχει σχέση με το πνεύμα είναι παρουσία αγάπης. Την ίδια την αγάπη δεν μπορεί να την προσδιορίσεις από πού έρχεται και πού πάει όταν είναι μια αγάπη βαθιά, πραγματική. Αυτό το πνεύμα ο Χριστός το ονομάζει και παράκλητο, με την έννοια του συμπαραστάτη. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θα σας διδάξει πάντα και θα σας υπομνήσει ημάς πάντα όσα σας είπα. Στο 15ο κεφάλαιο ο Ιωάννης επανέρχεται περισσότερο αναλυτικά στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το πρόσωπο που θα συνεχίσει το έργο του Χριστού μετά την ανάληψή του στον τόπο του Θεού. Λέει στους μαθητές του: «Αν αγαπάτε με, τα σεντολάστα σε εμάς στηρίσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος ου δυνατε λαβεί, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό». Ημείς δεν γινώσκεται αυτό. Αποκαλύπτει δηλαδή ο Ιησούς στους μαθητές του την παρουσία του πνεύματος εις το διηνεκές μετά την ανάληψή του. Άλλες τρεις φορές εκτός της παρούσας θα συναντήσουμε αναφορές του Χριστού στο Άγιο Πνεύμα. Πρώτον, όταν δε έλθει ο παράκλητος τον οποίον εγώ θα πέμψω παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Β. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Και Γ. Μετά την Ανάσταση, και τούτο υπόν ενεφίσε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την κρατείτε τα σαφαντίας αφέονται αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε. Μέσω όλων αυτών των αναφορών περιγράφεται ουσιαστικά η ζωή της Εκκλησίας που θα γεννηθεί την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως είπαμε. Προϋπόθεση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα τίθεται η αγάπη του προς τον Χριστό και η βιωτή των πιστών σύμφωνα με τις εντολές του. Αυτή η προϋπόθεση ενεδρεί η σχέση με τον Χριστό και αυτή η σχέση υψώνεται σε θεία υιοθεσία εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος που την τρέφει και την διατηρεί. Διευκρινίζεται επίσης ότι το Πνεύμα του Θεού διακρίνεται από όποιο άλλο πνεύμα καθοδηγεί τον κόσμο, το οποίο ο κόσμος ου δύναται λαβεί, λέει ο Χριστός, δεν μπορεί να το πάρει, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ούτε το αισθάνεται, ούτε το γνωρίζει. Ότι δηλαδή, αν δεν είσαι με τον Θεό, δεν μπορείς να γνωρίσεις το Πνεύμα του Θεού και να παραδοθείς στις δυνάμεις του και στις ενέργειές του και μάλιστα με εσωτερική εμπειρία της παρουσίας του. Γινώσκεται αυτό, λέει, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Μην ξεχνάμε ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι γεμάτος από ισχυρισμούς ότι ένα πνεύμα καθοδηγεί και εμπνέει μεγάλους μύστες που ιδρύουν θρησκείες ή φιλοσοφίες
όπως ως παράδειγμα το λέω, ο δαίμονος Σωκράτη ή ο φωτισμός των Βούδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διευκρινίζει στην πρώτη επιστολή του ότι πρόκειται για πνεύμα πλάνης. Ο γινόσκον των Θεών ακούει ημών, μας ακούει. Όποιος δεν είναι εκ του Θεού, ουκ ακούει ημών, δεν μας ακούει. Εκ τούτου γινόσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Στο ίδιο κεφάλαιο, το 15ο, ο Ευαγγελιστής παραθέτει την αποκάλυψη του Χριστού ότι το πνεύμα θα διδάξει και θα ερμηνεύσει όσα επί 3 χρόνια άκουγαν και έβλεπαν οι μαθητές, αλλά αδυνατούσαν να κατανοήσουν. Το είπαμε παραπάνω, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα σας είπα. Γνωρίζουμε και από άλλα σημεία του Ευαγγελίου, αλλά και από τους άλλους Ευαγγελιστές, ότι η κατανόηση των λόγων και των πράξεων του Ιησού δεν ήταν αυτονόητη για τους μαθητές του. Κυρίως το αποκαλυπτικό τους στοιχείο. Και αυτό γιατί κατά την Ευαγγελική ρήση «ου πογάρ ειν πνεύμα Άγιον επαυτής». Ενδεικτικό είναι το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου μετά την επιδήμηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ένα κήρυγμα του οποίου το περιεχόμενο κατανόησαν άνθρωποι διαφορετικών γλωσσικών και πολιτιστικών παραδόσεων. Εκείνη την ημέρα μιλήθηκε η γλώσσα της Πεντηκοστής στους αντίποδες της γλώσσας της Βαβέλ. Τώρα, το σχήμα, βάζω τη λέξη εισαγωγικά σχήμα, το σχήμα που παρουσιάζει ο Ιησούς στους μαθητές του είναι το εξής. Θα έλθει ο Παράκλητος. Αυτό είναι το πνεύμα της αληθείας. Αυτός θα σας πει όλη την αλήθεια. Δεν θα σας την πει από μόνο του. Θα σας την πει εκ μέρους μου, διότι η αλήθεια είμαι εγώ. Ουσιαστικά θα σας συνδέσει με μένα. Δίνοντάς σας εμένα το πνεύμα, σας δίνει τον Πατέρα. Γιατί εγώ υπάρχω επειδή υπάρχει ο Πατέρας. Εγώ από τον Πατέρα τα έχω πάρει όλα. Μιλάει επομένως για το μυστήριο της υιοθεσίας, αναφερόμενο στο έργο της Αγίας Τριάδας, όπως αναπτύσσεται στους 2 τελευταίους στίχους του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αποκαλύπτονται δηλαδή οι σχέσεις Πατρός και Υιού, Χριστού και μαθητών, μαθητών και κόσμου, εισάγοντας τη δυναμική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αφενός θα επαληθεύσει τη δύναμη του Χριστού, αφετέρου θα ενδυναμώσει τους μαθητές για το έργο της αποστολής τους. Να το πούμε και πάλι. Ο Χριστός ονομάζει το Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα της Αληθείας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια που παραπέμπει απλώς σε μια αλήθεια η οποία αντιτίθεται στο ψεύδος, αλλά προσδιορίζει πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κατά τη δήλωσή του, την είπαμε ήδη, ότι αυτός είναι η αλήθεια. Επομένως, το πνεύμα της αληθείας δεν είναι αυτό που αποκαλύπτει τον Χριστό, ο οποίος με την ανάληψή του βρίσκεται πλέον στον τόπο της θεότητας. Επομένως, το πνεύμα της αληθείας είναι αυτό που αποκαλύπτει τον Χριστό, ο οποίος με την ανάληψή του βρίσκεται πλέον στον τόπο της θεότητας, εις τα δεξιά του Πατρός, ως θεάνθρωπος βέβαια. Τον ξαναφέρνει δε δοξασμένο ανάμεσά μας και μας συνδέει με Αυτόν. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω ότι η ανάληψη είναι το επιστέγασμα της σωτηρίας που φέρνει ο Χριστός. Κάθεται εις τα δεξιά του Πατρός. Ποιος? Όχι ο Υιός του Θεού που πάντα ήταν εις τα δεξιά του Πατρός, αλλά ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση,
δηλαδή εν δυνάμει ο καθένας μας που θα συνδεθεί με τον Χριστό. Κλείω την παρένθεση. Το Άγιο Πνεύμα το λαμβάνουμε κατά το βάπτισμά μας. Υπάρχει αυτή η εξαιρετική προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα που λέμε «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Κάνε το σπίτι σου σε μας, μέσα σου, μέσα μας. Το λαμβάνουμε σημαίνει το Άγιο Πνεύμα έρχεται εντός μας. Οι δυνάμεις του ή οι δωρεές του εγκαθίστανται στη φύση μας. Έρχεται και μας σφραγίζει ώστε να θεραπευτεί η φύση μας και να συνδεθούμε με τον Υιό, ο οποίος θα μας συνδέσει με τον Πατέρα ώστε να πραγματοποιηθεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας που ήδη έχω αναφέρει δύο φορές. 2. Γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι αιτούμενο του εκκλησιαστικού μας βίου είναι η σωτηρία της φύσης μας από τα δεσμά της φθοράς και της σύγχυσης, δηλαδή του θανάτου. Επομένως, αναφερόμαστε σε θεραπεία, πείτε το αλλαγή αν θέλετε, της φύσης μας από μια ενδυμούσα κατάσταση ασθένειας. Μια τέτοια θεραπεία καθίσταται δυνατή λόγω της ενανθρώπισης του Υιού του Θεού, δια της οποίας η θεότητα συνδέθηκε με την ανθρώπινη φύση. Καθένας λοιπόν που συνδέεται με τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού μπορεί να επιτύχει μια νέα γέννηση, αναγέννηση ας την ονομάσουμε, να υπάρξει δηλαδή ως νέος άνθρωπος. Το ερώτημα είναι πώς θα συνδεθούμε με τον Χριστό, όχι κατά συμβολικό ή ηθικό τρόπο, αλλά κατά υπαρξιακό. Αυτόν τον τρόπο τον περιγράφει ο ίδιος ο Χριστός και τον αναλύουν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Απόστολοι και Πατέρες. Μας λένε λοιπόν ότι αφού παραδοθούμε στο σώμα του Χριστού, μεταφράζω αυτό που λέει ο Χριστός, «Ο πιστεύων σε με», αυτό σημαίνει «Ο πιστεύων σε με», παραδίδομαι, τον εμπιστεύομαι και του παραδίδομαι, αφού βαπτιστούμε στο όνομα της Αγίας Τριάδας, αφού λάβουμε το Άγιο Πνεύμα ως μέλη ενός νέου λαού του Θεού, τρώμε και πίνουμε τον Χριστό και γινόμαστε κοινωνία μαζί Του. Κοινωνούμε με τη δική Του θεωμένη ανθρώπινη φύση. Σας θυμίζω το λόγο Του, «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό». Στη Θεία Λειτουργία δεν κάνουμε μία αναπαράσταση ενός γεγονότος που κάποτε συνέβη και το θυμόμαστε, αλλά δημιουργούμε από το μηδέν. Επαναλαμβάνουμε ουσιαστικά την πράξη της δημιουργίας. Κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία είναι αρχή. Μπορεί να συνδέεται με την προηγούμενη Θεία Λειτουργία, γιατί και στην προηγούμενη το επιχειρήσαμε, αλλά δεν το πετύχαμε τελειωτικά. Δεν φτάσαμε στο έσχατο τέλος. Η μνήμη όμως παραμένει. Γι' αυτό και λαχταράμε να πάμε στην επόμενη Θεία Λειτουργία. Η μία Κυριακή διαφέρει από την επόμενη σε αυτό το ζεύγος μνήμης και λαχταράς. Τι γίνεται εκεί στη Θεία Λειτουργία? Μαζευόμαστε ως μέλη σώματος, όχι ως άτομα. Την ατομικότητα την αφήνουμε έξω από την πόρτα του ναού. Ως τα σαν τα κλίματα που θα συνδεθούν με την άμπελο το Χριστό και θα μείνουν ζωντανά και καρποφορούντα σύμφωνα με την εικόνα της αμπέλου που δίδαξε ο ίδιος. Μαζευόμαστε κουβαλώντας όλη τη δημιουργία μαζί μας. Όχι μόνο τη διάθεσή μας, αλλά την ίδια τη φύση μας. Τη δημιουργία την προσάγουμε μέσα από τα σύμβολα του ψωμιού και του κρασιού. Και όλα αυτά, τον εαυτόν μας συμπεριλαμβανομένων, αρχίζουμε να τα ανάγουμε στον ουράνιο Πατέρα
για να τα μεταβάλει σε Χριστό. Δηλαδή να ξαναγίνει το μυστήριο της σαρκώσεως. Εκείνη τη στιγμή αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε είναι να επαναλάβουμε τη λέξη της Θεοτόκου Μαρίας. Γέννητο. Ας γίνει. Όμως δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε από όλα αυτά εάν δεν μας συγκροτεί το Άγιο Πνεύμα. Μας συγκροτεί ως κοινότητα, ως λαό, ως φίλους του Χριστού. Έχουμε τη δύναμη να τα κάνουμε αυτά επειδή υπάρχει ακριβώς το Άγιο Πνεύμα. Πάμε, όπως λέει και ο Άγιος Μάξιμος, να θεραπευτούμε, να θεραπεύσουμε τη φύση. Είναι ένα ενδιαφέρον απόσπασμα του Αγίου Μαξίμου, θα το διαβάσω ακριβώς το κείμενο, αλλά θα δώσω και μια μετάφραση. «Τη Αγία του Θεού Εκκλησία σχολάζει και μη απολυμπάνεστε ποτέ της εν αυτή τελουμένης Αγίας Συνάξεως. Δια την αοράτος αεί παρούσαν του Αγίου Πνεύματος χάρη και έκαστον των ευρισκομένων μεταποιούσατε και μετασκευάζουσαν και αληθές μεταπλάτουσαν επί το θεότερον, καν αυτός μη αισθάνεται υπέρ τον έτη κατά Χριστόν νηπίον εστί και εις το βάθος των γινωμένων οράν αδυνατή». Δηλαδή, κάθε χριστιανός οφείλει να παρευρίσκεται στην Εκκλησία και να μην λείπει ποτέ από την Αγία Σύναξη, γιατί εκεί είναι παρούσα η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που καθέναν από τους παρόντες τον μεταβάλλει και τον μεταμορφώνει, ξαναπλάθοντάς τον προς το θεϊκότερο. Ακόμα κι αν αυτός δεν το καταλαβαίνει, αν τύχει να ανήκει στους νήπιους κατά την πνευματική ηλικία και αδυνατεί να κατανοήσει αυτά που συμβαίνουν. Και να κοιμάσαι, η θεραπεία συντελείται. Εάν αυτό το έχουμε υπόψη μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Χριστός μιλάει για την παρουσία του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, στο κατά αιώνα Ευαγγέλιο προαγγέλλεται από τον Χριστό σε δύο χωρία η διαρκής παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία μετά τη δική του ανάληψη. Στο δεύτερο απόσπασμα, όταν δε έλθει ο παράκλητος που θα στείλω εγώ παρά του Πατρός το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Σε αυτό το απόσπασμα είναι πιο συγκεκριμένη η έλευση του Αγίου Πνεύματος, γιατί περιγράφεται το έργο που θα επιτελέσει. Με την πρόταση μάλιστα που λέει «συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω» πριν την ανάληψη που προειδοποιεί τους μαθητές του ότι θα φύγει, «συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω», που συνδυάζεται με την επιδημία του Πνεύματος, προβάλλεται το έργο της σωτηρίας του κόσμου ως ενιαία και διαρκής μέρημνα της θεότητας. Ο Πατήρ αποστέλει τον Υιό να προσλάβει την ανθρώπινη φύση και να την καινουργήσει. Έργο που ο Υιός το επιτέλεσε με την ανθρώπισή του, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Και ο Υιός αποστέλει το εκ του Πατρός εκπορευόμενο Άγιο Πνεύμα για να παραμείνει εντός της ιστορίας και να συνδράμει στην ανάπτυξη της Εκκλησίας. Η είσοδος και παραμονή του Αγίου Πνεύματος στην ιστορία αποκαλύπτει τα πεπραγμένα της, ελέγξει ημάς λέει, ελέγξει των κόσμων, όχι για να τον βραβεύσει ή να τον τιμωρήσει, αλλά για να τον φωτίσει ώστε να πάψει να εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού, για να εναρμονίσει δηλαδή το θέλημά του κάθε άνθρωπος με το θέλημα του Θεού. Θα αποκαλύψει την αμαρτία, δηλαδή την έλλειψη ή την απουσία πίστεως,
ώστε να γίνει δυνατή η θεραπεία της ανθρώπινης φύσης και η αποφυγή της φθοράς της. Θα αποκαλύψει την πραγματική δικαιοσύνη ως κατάσταση ή μάλλον αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό, τώρα που ένας από εμάς, ο Χριστός ως Υιός του ανθρώπου, συνέδεσε στο πρόσωπό του το κτιστό με το άκτιστο και άνοιξε το δρόμο της θεραπείας και αποκατάστασης ενός εκάστου, για να γλιτώσει από την δυναστεία ενός διαρκούς θανάτου. Θα αποκαλύψει επίσης το τέλος του άρχοντα του κόσμου τούτου και την ανατολή μιας νέας πραγματικότητας ως κοινωνίας ανθρώπων και Θεού. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για μία κρίση. Κρίση του κόσμου, της ιστορίας, των ανθρώπων, με όρους δικανικούς εμπολής, για να μην πω τιμωρητικούς. Ξεχνάμε ότι ο βιβλικός όρος κρίση εμπεριέχει την έννοια της εσφλαχνίας, της ελεημοσύνης, της δικαίωσης. Η πραγματική κρίση ενεργείται λόγω της παρουσίας του αληθούς. Η παρουσία, αυτό και μόνο, κρίνει. Η ίδια η παρουσία του παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, κρίνει, δηλαδή ξεχωρίζει. Είσαι με τη ζωή ή είσαι με το θάνατο. Ήδη έχει πει ο Ιησούς ότι μέχρι να έρθει ανάμεσά μας ως Θεάνθρωπος, οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι βρίσκονται μακριά από τον Θεό. «Η μη ήλθον και ελάλησαν αυτής αμαρτίαν ουκ είχον. Νυν δε πρόφασιν ουκ έχους υπέρ της αμαρτίας αυτών». Τώρα είναι υπεύθυνοι δηλαδή. Έχουν ευθύνη για τη στάση τους. Το ίδιο με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος αρχίζει η ευθύνη. Έχω ευθύνη για αυτό που είμαι. Και αυτό λέγεται κρίση. Άλλωστε ο Χριστός έχει υπογραμμίσει «Ούγαρ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο». Η γνώση λοιπόν περί Θεού ή ο λόγος περί Θεού, αυτό που λέμε θεολογία, δεν προσεγγίζεται με νοητικές δυνάμεις, αλλά μέσω σχέσης με τον Θεό. Η γνώση πηγάζει από σχέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νοητικές δυνάμεις και λειτουργίες, ακόμη και οι νοοτροπίες, δεν λειτουργούν θετικά στην οδό της θεογνωσίας. Πολλές φορές όμως λειτουργούν και αρνητικά. Αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι είναι υποβοηθητική η λειτουργία τους. Είναι η πρώτη τροφή. Για να επικαλεστώ παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος διακρίνει μεταξύ επιμέρους και τέλειας γνώσης. Μας λέει «Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστη». Δηλαδή το Πνεύμα θα μας αποκαλύψει τον πραγματικό Χριστό, συνδέοντάς μας μαζί Του, δεδομένου ότι τον Χριστό δεν τον γνωρίζεις με γνωσιολογικούς όρους, ούτε με τη σπουδή μόνον, σπουδή που επιτελείται ακόμη και μέσω ιερών κειμένων. Τον Χριστό τον γνωρίζεις τρώγοντάς τον και πίνοντάς τον, όπως είπαμε, δηλαδή κοινωνώντας μαζί του. Και αυτή είναι μία γνώση βιούμενη, όχι μεταδιδόμενη. Τα ρήματα και τα πράγματα που σου αποκαλύπτει ο Χριστός έχουν μυσταγωγικό χαρακτήρα. Τελικά τον Χριστό τον γνωρίζεις όχι με τη σπουδή, έστω της Αγίας Γραφής, ούτε μόνο χάρη σε ευσεβούς πόθους, σε ευσεβείς πόθους, ούτε μιμούμενος στη ζωή του Χριστού επί γης, όπως αυτό που λένε μίμηση Χριστού, ούτε χάρη στις καλές διαθέσεις, αλλά επειδή παραδίδεσαι στο Άγιο Πνεύμα και αυτό σε συνδέει μαζί του, σε εισάγει στην αλήθεια του,
Αυτό έχει πει ο ίδιος ο Χριστός. Οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Βέβαια, για να σε οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα, αποδίδεσαι σε μία διαρκή άσκηση. Διαβίου άσκηση. Ώστε να είναι καθαρή η ύπαρξή σου για να δεχθεί τις ενέργειές του. Γι' αυτό και η Εκκλησία υπογραμμίζει σε ένα στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. 3. Τι σημαίνει όμως εντάσσομαι στο σώμα του Χριστού? Και γιατί αυτή η ένταξη στο σώμα του Χριστού να θεωρείται σωτηρία του ανθρώπου? Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, ο Υιός, ο οποίος ελεύθερα θέλει να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα. Το θέλημα του Πατέρα είναι να ενωθεί με τον άνθρωπο. Απαρχής ήταν αυτό το θέλημα του Πατρός. Και πριν τη δημιουργία του ανθρώπου αυτό ήταν το θέλημα του Πατρός. Να ενωθεί ο Υιός με τον άνθρωπο. Ο Υιός θέλει να σαρκωθεί. Και βέβαια το θέλημα αυτό είναι θέλημα και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός αποφασίζει να πραγματοποιήσει αυτό το θέλημα, να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει την κτιστότητα, το κτιστόν. Δια της προσλήψεως το κτιστόν ζωοποιείται, αλλάζει τρόπο υπάρξεως. Από μόνη της κτιστότητα εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Συνδεδεμένη με τη θεότητα του Χριστού αλλάζει ο τρόπος της υπάρξεως της. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργεί το Άγιο Πνεύμα, εάν δεν υπάρξει δηλαδή ένας τρόπος ώστε οι δυνάμεις αυτές, τις ονομάζω δυνάμεις, αλλά οι πατέρες προτιμούν να τις ονομάζουν ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, ώστε λοιπόν οι δυνάμεις αυτές να βρίσκονται διηνεκώς εντός του ανθρώπου και μάλιστα ιδιαίτερα εντός του συσσωματωμένου με τον Χριστό ανθρώπου, του εγχριστωμένου ανθρώπου. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία, πάνω από μία φορά, ο ιερέας δηλώνει περί κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, μας λέει. Στη δε ασκητική μας παράδοση, που την ονομάζουμε και νηπτική, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενοικεί εντός του ανθρώπου και δια της ενοικήσεως επιτρέπει στον άνθρωπο να νοεί τον Θεό. Να νοεί δηλαδή την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν πραγματοποιεί αυτή τη σάρκωση, την εσάρκωσή του δια του Αγίου Πνεύματος. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε», αυτή είναι η αναγγελία του Αρχαγγέλου στη Θεοτόκο Μαρία. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του Χριστού είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη Χριστός σημαίνει και χρησμένος, αυτός που χρείεται. Και λέγεται Χριστός γιατί χρείεται από την παρουσία του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον χρείει, τον αναγορεύει σε Χριστό. Ως άνθρωπος ο Χριστός χρείεται υπό του Πνεύματος. Είναι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος έχει όλες τις ενέργειες της θεότητας εντός του. Θα μου πείτε, μα ήταν και Θεός, γι' αυτό τις έχει. Ενώθηκε η Θεία Φύση του με την ανθρώπινη, ήταν η παρουσία της Θείας Φύσης που του επέτρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Κι όμως, δεν πρόκειται περί αυτού. Μόνο με τη θεϊκή του ιδιότητα ο Υιός του Πατρός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία θα παρέμενε ένα ατομικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Εμμανουήλ, που είχε το επίθετο Ναζωραίος, σώθηκε. Και εκεί τελειώσαμε. Αν η σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν μένει ένα ατομικό γεγονός, αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
Ανέφερα ήδη τη σημασία της παρουσίας του Πνεύματος στη σάρκωση. Αλλά οι Ευαγγελιστές πολλές φορές επανέρχονται στην παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού γίνεται δια της παρουσίας του Πνεύματος. Η Ανάληψή του γίνεται επίσης δια της παρουσίας του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα φέρει εν ημίν μέσα μας τον Χριστό. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι φορέας αυτών των ακτίστων ενεργειών, γι' αυτό και εις το διηναικές υπάρχει η παρουσία των ακτίστων ενεργειών γύρω μας ή εντός μας. Εάν λοιπόν συσσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, εάν γίνουμε μέλη του σώματος Χριστού και λειτουργούμε στο ευχαριστιακό τραπέζι ως μέλη αυτού του σώματος, τότε μετέχουμε της παρουσίας του ακτίστου. Αλλάζουμε δηλαδή τον τρόπο υπάρξεώς μας. Στη Θεία Ευχαριστία μαζευόμαστε όχι για να προσευχηθούμε εμείς. Θυμίζω ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας εγκόσμιος θεσμός, δεδομένου ότι η ταυτότητά της είναι ο Χριστός. Μαζευόμαστε λοιπόν γύρω από το κοινό τραπέζι ως μέλη του σώματος του Χριστού για να προσευχηθεί ο Χριστός ως επικεφαλής του σώματός του. Η παρουσία μας είναι αναγκαία για να προσευχηθεί ο Χριστός. Στην αρχιερατική του προσευχή που περιέχεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μιλάει ο Χριστός για τον κόσμο λέγοντας «Ου περί του κόσμου ερωτώ». Δεν σε παρακαλώ για την σωτηρία του κόσμου, του ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα. Αλλά περιών δε δοκάζμη, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες, που είναι μέλη του σώματός μου, που είναι δική μου. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα να δεχτεί αυτά τα μέλη του σώματος, δηλαδή να μας δεχτεί ως μέλη του σώματός του, του αναστημένου σώματός του, και για να θυμηθούμε και τον άσωτο της παραβολής, συγχρόνως να μας εντάξει μέσα στην κοινωνία με τον Πατέρα. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και δύο φορές ο ιερέας λέει δύο μυστικές ευχές που αφορούν αυτόν και μόνο και είναι σε ενικό πρόσωπο. Είναι οι μόνες ευχές στη Θεία Λειτουργία σε ενικό πρόσωπο μαζί με το σύμβολο της πίστεως. Έτσι. Και σε αυτές τις δύο ευχές τι λέει. Χρησιμοποιεί το ρήμα ικανού, ικάνωσόν με, να σε εκπροσωπήσω, να είμαι ο Χριστός μπροστά στο λαό αντί εσού. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς υπάρχουμε επειδή είμαστε μέλη του σώματός του. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για την προσωπική διάσταση της υπάρξεώς μας. Εδώ πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο θέλημα της φύσεως, αλλά λειτουργεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Επανέρχομαι στην αρχιερατική προσευχή, όπου λέει ο Χριστός «Όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ προς τον ουράνιο Πατέρα». Γιατί υποχωρεί ο Χριστός από το θέλημα της ανθρώπινης φύσης? Και μάλιστα έχουμε κάτι πιο δυνατό, πιο συγκλονιστικό. «Ή δυνατόν απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο». Αυτό το θέλει η φύση. Δεν το θέλει αυτό το ποτήριο η φύση η ανθρώπινη. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός? Ασφαλώς γιατί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός ευρίσκεται εμπνεύματι σε αυτή την προσευχή και ζητάει να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση ζωής, να ποιήσει το θέλημα του Πατρός. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και εμείς στη Θεία Ευχαριστία για να ποιήσουμε το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι να βρισκόμαστε σε σχέση μαζί Του. Τι σημαίνει όμως να βρισκόμαστε σε σχέση με τον Πατέρα? Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε ως άτομα
και κυρίως να ξαναδούμε ότι η αγάπη μας ως ατόμων δεν είναι, δεν μπορεί άλλωστε να είναι ανιδιοτελής. Εάν δεν λειτουργούμε ως άτομα, τότε η αγάπη μας μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής κατά το τριαδικό πρωτότυπο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην πρώτη επιστολή του ότι εμείς ξέρουμε πως περάσαμε από το θάνατο στη ζωή. Εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και από πού το ξέρουμε? Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας. Ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Το ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας αγάπης, το ότι μπορέσαμε να αγαπάμε τους αδελφούς, αυτό σημαίνει επιβεβαίωση της μετάβασής μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Γιατί αυτός που δεν αγαπά παραμένει στο καθεστώς του θανάτου. Το λέει ο Ιωάννης στην επιστολή, ο μη αγαπών μένει εν το θανάτο. 4. Όσα είπαμε παραπάνω συγκεφαλαιώνονται στη Θεία Λειτουργία, όπου πλέον η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι καθοριστική για να ψηλαφίσουμε την παρουσία της Θείας Βασιλείας εδώ και τώρα, αλλά και αναμενόμενη. Καταρχήν σε όσα ενεργούνται στο τμήμα της που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Αναφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει φορά προς τα άνω. Σημαίνει επίσης σχέση προς κάποιον ή προς κάτι. Σημαίνει και καταφυγή. Ο προσδιορισμός Αγία Αναφορά, μας προσδιορίζει ότι ο τόπος μιας σχέσης που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε θα ενεργηθεί στον τόπο της αγιότητας και με τον τρόπο της αγιότητας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή στο Μωυσή? «Λύσε το υπόδημά σου, ο γαρ τόπος ενός ιέστικας, γη Αγία εστί». Ενεργούμε μια θυσία. Προσφέρουμε στο Θεό μια θυσία. Η θυσία μας δεν είναι άειλη, αλλά επίσης δεν είναι υλική με την έννοια που εμπεριέχει η λέξη θυσία, δηλαδή προσφορά ζώου ή καρπών. Είναι προσφορά των εαυτών μας και προσφορά της δημιουργίας. Το πρώτο, προσφορά των εαυτών μας, το έχουμε διακηρύξει και προηγουμένως. «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Και μάλιστα 2 μέχρι την ώρα της αναφοράς φορές. Στην αρχή του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος των δεήσεών μας που ονομάζουμε ειρηνικά, και στην αρχή του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας, τελειώνοντας τις δεήσεις που ονομάζουμε πληρωτικά, αμέσως μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Την προσφορά της δημιουργίας την ενεργούμε με την προσφορά άρτου και ίνου, κατά την υπόδειξη του ίδιου του Χριστού στο μυστικό δείπνο. Δεν είναι προσφορά καρπών, δεν είναι προσφορά σίτου και σταφυλιών, αλλά προϊόντων που παράγονται με τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή καρπή του μόχθου μας, καρπή της διαχείρισης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί τα προσφέρουμε? Μα για να αγιαστεί η δημιουργία του Θεού και το πλήρωμά της, δηλαδή εμείς και η κτήση. Για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας με την κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο. Ένωση με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός, τον Χριστό, ενσωμάτωση του καθενός στο σώμα του Χριστού. Θα ξαναθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται και μάλιστα με ορατό και αισθητό τρόπο το πανάρχαιο αίτημα για τη συναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού εις εν. Και αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο Υιός του Πατρός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτήν ανέβηκε επί του Σταυρού, αυτήν ανέστησε εκ του θανάτου, αυτήν ενθρόνησε στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανάληψή του απήλθε από τον κόσμο
και έτσι ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραμένει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος το είχε εξαγγείλει ο Χριστός πριν από το πάθος, όπως είπαμε, και την Ανάστασή Του, λέγοντας στους μαθητές Του, όπως ήδη αναφέραμε, «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, εάν δε φύγω, ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς». Δεν θα έλθει ο Παράκλητος. Και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μας συνάγει ακριβώς σε λειτουργική και ευχαριστιακή ενότητα, φέρνοντας ανάμεσά μας τον δοξασμένο Χριστό σε λειτουργική και τον δοξασμένο Χριστό για να ενωθούμε μαζί Του. Και με τη δύναμη επίσης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αναφερθούμε στον Ουράνιο Πατέρα, να Του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας και να Του ζητήσουμε να ξαναστείλει τον Υιό Του ανάμεσά μας και να μας εγχριστώσει. Ας ξαναθυμηθούμε μερικές στιγμές της Αγίας Αναφοράς. Λέει ο ιερέας: «Έτι προσφέρομεν σοι τη λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Α. Δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική. Δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών, εξορκισμών, λεκτικών συμβολισμών κλπ. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος, ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά μπροστά σε απορούμενα των μαθητών. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς», για να καταλάβουν τις γραφές. Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί τον πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι Άγιοι που συντρέχουν στην κατανόηση με τον λόγο τους, αλλά και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε τη ζούμε, είτε προσπαθούμε να τη ζήσουμε. Β. Δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρές θυσίες ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Είναι γνωστός ο στίχος του από τον 50ο ψαλμό, «Θυσία το Θεό», αρμόζουσα δηλαδή θυσία στο Θεό, είναι πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Αυτό το πνεύμα και την καρδία ο Θεός δεν θα τα εξουδενώσει, δεν θα τα αγνοήσει. Αλλά η δήλωσή μας για τον ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης, και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το Δημιουργό της. Από τότε και μετά
Κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη ιδιαίτερα. Όμως τώρα ζητάω από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. Ένα, η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία Πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Ενός Χριστού όμως, όπως είπαμε, δοξασμένου, που έχει ενθρονήσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, και βέβαια ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόν. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας καταρχήν και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας ο Χριστός να υπάρχει χωρίς τους πολλούς, και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας την Ορθόδοξη Παραλατρεία δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία 2 ή 3 τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν. Λειτουργούμε ως κοινωνία προσώπων και όχι ως ατομικότητες. Λειτουργούμε δηλαδή ως μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Μετά τον καθαγιασμό, εν είδη συμπεράσματος, ο ιερέας θα εκφωνήσει αυτή τη συμπερασματική πρόταση, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Με την ανάληψη του, θυμίζω, ο Χριστός τέλειωσε το έργο του. Το τετέλεστε επί του Σταυρού δεν είναι πεθαίνω. Τέλειωσα το έργο μου, αυτό είναι. Το λέει και στην αρχιερατική του προσευχή. Το έργο που μου ανέθεσε τελείωσα. Τέλειωσε λοιπόν το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει ως
συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αυτά. Σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, αυτό που είπε ο Χριστός, αυτό μπορώ να σου απαντήσω εύκολα, είναι το να μην θέλεις να είσαι συνδεδεμένος με τον Θεό, με τον Χριστό. Αυτή είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος τον αναλύει πολύ καθαρά αυτό το πράγμα, στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος. Η απιστία είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω, δεν σε θέλω. Αυτό είναι θανάσιμη, τη λέμε θανάσιμη αμαρτία αυτή, έτσι. Ναι. Τι θα πει θανάσιμη, δεν είναι τιμωρητική. Ναι. Δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, έτσι, δεν σε τιμωρεί κανείς. Ναι. Αποφασίζεις να είσαι μέσα στο θάνατο. Αυτό θα πει θανάσιμη. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν δεν θέλω να συνδεθώ με το Πνεύμα, τότε βλασφημώ το Πνεύμα. Το βλασφημώ δεν είναι μόνο λεκτική διατύπωση. Είναι τρόπος ζωής, στάση ζωής κλπ. Γιατί το Άγιο Πνεύμα θα μας πάει στην Αγία Τριάδα. Και στον Πατέρα. Είναι η πόρτα το Άγιο Πνεύμα. Και στον Πατέρα, όχι μόνο στον και στον Πατέρα. Ο Χριστός θα μας πάει στον Πατέρα. Ναι. Το Άγιο Πνεύμα θα μας πάει στον Χριστό, ο Χριστός θα μας πάει στον Πατέρα. Θα μας συνδέσει είναι καλύτερο ρήμα αντί του ναι, Πάιρο, έτσι. Ναι, αν τα βρίσκουμε όμως αυτό, τότε να συγχωρείτε. Βέβαια, η μετάνοια είναι η ακύρωση κάθε αποτυχίας. Δεν λέει πουθενά ότι βλαστήμησες το Άγιο Πνεύμα και δεν μπορείς να μετανοήσεις πουθενά. Δεν υπάρχει θανάσιμη αμαρτία παρά μόνο η αμετανόητη. Ναι, ωραία. Έτσι. Υπάρχει μία ιεραρχία στη θεότητα, η οποία ιεραρχία δεν είναι αξιολογική. Είναι λειτουργική ιεραρχία. Δηλαδή, να το πω με ένα σχήμα, ίσως αδύνατο σχήμα, αλλά ίσως το καταλαβαίνουμε. Ο άνθρωπος έχει νου, έχει λόγο και έχει και ενέργεια, πράξη. Έτσι. Αυτά τα τρία, ο νους γεννάει το λόγο. Χρησιμοποιώ τη λέξη γεννώ, γεννάει το λόγο. Και δια του λόγου ενεργείται η πράξη. Έτσι. Αυτά τα τρία στη θεότητα δεν είναι απλές ενέργειες. Είναι πρόσωπα, είναι υποστάσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς
τι σημαίνουν όλα αυτά και μάλιστα έχει μια πολύ ωραία προσέγγιση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένα ολόκληρο κεφαλαιάκι σε αυτό το περίφημο σύγγραμμά του για την Ορθόδοξη πίστη, που λέει για τα εκ των ανθρωπίνων αναφερόμενα στο Θεό. Από τις ανθρώπινες πράξεις, ενέργειες, καταστάσεις προσπαθούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Αλλά ο Θεός μένει πάντα απλησίαστος. Έτσι, η θεότητα μένει απλησίαστη. Έχετε ακούσει από μένα και άλλη φορά που το λέω αυτό την απόφαση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ότι Θεόν φράσε μεν αδύνατον. Νοήσε δε αδυνατότερο. Έτσι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, αλλά από την ανθρώπινη ζωή. Με αυτή την έννοια, ναι, ο πατήρ είναι μείζον του Υιού, διότι είναι ο γεννήτωρ. Δεν είναι αξιολογική αυτή η σχέση. Δεν υπάρχει. Ο νους μας πάει, επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη μείζον, ο γεννήτωρ είναι μείζον του γενωμένου. Γιατί κάπου αλλού άκουσα μια φορά ότι η ανθρώπινη φύση μιλούσε εκείνη την ώρα. Όχι, όχι. Τέλειωσε. Όχι. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές διαιρούμε τις δύο φύσεις του Χριστού και λέμε η ανθρώπινη φύση πόνεσε, όχι η Θεία. Δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι και σωστό. Δεν ξεχωρίζουν αυτές τις δύο φύσεις. Παραμένουν γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο. Συντρέχουν σε ένα πρόσωπο αυτές οι δύο φύσεις, όχι σε δύο πρόσωπα, έτσι. Ωστόσο, η κάθε φύση έχει την ιδιαιτερότητά της. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει για την ανθρώπινη φύση, γιατί είπαμε ότι για τη Θεία δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου αποσαφηνίζεται αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός κατά την ανθρωπότητά Του είναι, διασώζονται όλες οι ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης. Έτσι. Ξαναπείτε το θεοπρεπός και ανθρωποπρεπός που το έχετε ξαναξηγήσει. Ναι. Όχι, πες το εσύ αυτό. Ναι. Αυτό ξεκινάει από την Καινή Διαθήκη. Ο Θεός, η παγιδευτική αυτή ερώτηση, ο πατήρ μείζων μου εσκή, ξεκινάει από την Καινή Διαθήκη, όταν παρατήρησε ο Χριστός ότι ενώ έκανε τόσα θαύματα, τόσες ευεργεσίες, κάποια τάξη ανθρώπων από τους Ιουδαίους και κυρίως οι Φαρισαίοι, οι εκπρόσωποι του νόμου και του ναού, αρνούνταν ότι αυτά τα θαύματα προέρχονταν από το Θεό. Εκεί αναγκάστηκε ο Χριστός να πει πρώτον για την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή έβλεπα την παρουσία του Θεού, έβλεπα πράγματα που δεν τα έβλεπαν πουθενά αλλού και αυτοί αρνούνταν την παρουσία του Θεού. Αρνούνταν να δουν δηλαδή στο έργο και το πρόσωπο του Χριστού την παρουσία του ίδιου του Θεού. Αυτό ήταν η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Όταν αρνείσαι την παρουσία του Θεού, την ενέργεια του Θεού, αρνείσαι αυτή την κοινωνία που είπε ο κύριος Δημήτρης, την κοινωνία με τον Θεό, αρνείσαι να αποδεχτείς ότι αυτός που σε ενώνει με τον Πατέρα είναι ο Υιός, αρνείσαι δηλαδή να δεχτείς πάνω σου την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τότε όντως βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα, στρέφεσαι εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Και αν στρέφεσαι εναντίον του Αγίου Πνεύματος, στρέφεσαι και εναντίον όλης της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Και το δεύτερο, ο πατήρ μου μίζων μου εσύ, πράγματι όταν μιλούσε στους μαθητές του και ήθελε να τους διδάξει και την υπακοή, την ταπείνωση στο έργο του Θεού, τους θύμιζε ότι και εγώ κατά την ανθρώπινη φύση, ως διάκονος και ως ελάσσον του πατρός, φανερώθηκα ενώπιόν σας. Με αυτή την έννοια ο πατήρ μου μίζω μου εσύ, αλλά δεν χωρίζεται ο πατήρ από τον Υιό. Αυτό κατά την
οικονομία, όχι κατά τη θεολογία, αυτό που διακρίνουμε, δηλαδή κατά την φανέρωση, κατά την ενανθρώπιση του λόγου, όχι κατά τις σχέσεις που υπάρχουν εντός της Αγίας Τριάδος μεταξύ Πατρός Υιού είναι μείζων. Στη σχέση Θεού Πατρός στην Αγία Τριάδα υπάρχει ομοτιμία. Αλλά στην φανέρωση στον κόσμο, επειδή έπρεπε να συγκαταβεί ο λόγος, έπρεπε να ταπεινωθεί, να γίνει άνθρωπος και να γίνει δούλος χάρη των ανθρώπων, εκεί φανερώνεται ότι για τους ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται αυτή την ενότητα θεολογίας και οικονομίας, φαίνεται ότι είναι ελάσσον ο Υιός. Αλλά εκεί χρησιμοποιούμε και μια άλλη ορολογία που μας, δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε την διάκριση των λόγων σε θεοπρεπής και ανθρωποπρεπής. Υπάρχουν, όταν μιλάει δηλαδή ο Χριστός κατά άνθρωπον, κατά την ανθρώπινη φύση, χρησιμοποιεί λόγους ανθρωποπρεπής. Δηλαδή, σας αγαπάω, σας βλέπω αδέλφια μου, σας βλέπω παιδιά μου, σας βλέπω φίλους μου. Αυτό είναι κατά άνθρωπον, για να μπορούμε να οικειωθούμε, να προσλάβουμε αυτή την αποκάλυψη του Θεού. Όταν όμως μιλάει κατά την ανθρώπινη φύση, για να καταλάβουμε ότι είναι και Θεός, τότε λέει ότι εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Αυτό είναι θεοπρεπής λόγος. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις διακρίσεις, διότι εξαιτίας των παρανοήσεων παρήχθησαν και ένα σωρό αιρέσεις στην πρώτη Εκκλησία. Δηλαδή, ο Άριος μονίμως επεκαλείτο αυτή τη φράση ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστί, για να πει ότι ο Υιός είναι απλώς ένα κτίσμα, είναι υποδεέστερος του Πατρός. Ναι, εκεί ακριβώς, εκεί μιλάει θεοπρεπώς. Για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει, πολλές φορές όταν θέλουμε να μιλήσουμε στο Θεό, δεν πρέπει να μεταφέρουμε τα δικά μας νοήματα, το δικό μας τρόπο σκέψης και να τον προβάλλουμε στο Θεό, αλλά να επιτρέψουμε στον εαυτό μας αυτή την εσωτερική αλλίωση, να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ένας Θεός γίνεται άνθρωπος και τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή μας. Λοιπόν, να μην επιμείνουμε. Ναι. Πάμε λίγο να λέει και το όνομα Σάκος. Ναι. Λοιπόν, γιατί λέμε ότι η μεταβολή των τιμίων όρων είναι θυσία, γιατί η θυσία παραπέμπει κάπως σε μια... παραπέμπουμε εμείς, ας πούμε, μια... στο Θεό για να ευχαριστήσουμε. Όταν εμείς ζητάμε τον Θεό να μεταβάλει τα δώρα μας που προσφέρανε, να έρθει να στείλει την ώρα και να μας εμείς και να μεταβάλει σε σώμα και με τον Χριστού. Τα οποία όμως... θυσία. Ναι. Τότε ο Χριστός γιατί είναι θυσιαζόμενος εκεί. Είναι θυσιαζόμενος γιατί παραπέμπει στο Σταυρό. Έτσι. Στην Αγία Αναφορά, όπως θυμόσαστε, πρέπει να θυμηθούμε τι έχει κάνει ο Θεός για μας, έτσι. Και λέμε, και ξεκινάμε με μνημένη, τι είναι, ναι. Έτσι, με μνημένη. Αναφέρουμε το Σταυρό, και μεταξύ αυτό... των μνημένων. Ναι. Ο Σταυρός είναι θυσία, εκούσια θυσία του Χριστού, με την εκούσια θέλησή του δέχεται να ανέβει στο Σταυρό, έτσι. Yeah. Αλλά επίσης είναι και θυσία, γιατί πάνω στο βωμό παραθέτουμε το ψωμί και το κρασί. Αυτό είναι προσφορά. Έτσι, αυτό το προσφέρουμε αυτό το πράγμα, αυτό λέγεται θυσία. Αυτό λέγεται θυσία και μάλιστα δεν το είπα ότι δεν είναι μόνο ο καρπός του μόχθου μας. Έχει σημασία ότι δεν προσφέρουμε στάρι και σταφύλι, έτσι. Yeah. Δεν είναι μόνο ο καρπός του μόχθου μας, αλλά ειδικά αυτά τα δύο είδη παράγονται κατά έναν αόρατο τρόπο. Η ζύμωση θέλει σκοτάδι, έτσι. Δηλαδή, σαν να μας υπενθυμίζει ότι
δεν είναι όλα ορατά. Υπάρχουν αόρατα πιο αληθινά από τα ορατά, πολλές φορές, έτσι. Και τότε ο Χριστός πώς είναι παρόν? Γίνεται παρόν δια της μεταβολής, τη μεταβολή, την ενεργή, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, τώρα που μου έρχεται μια λέξη, θα την πω, αλλά δεν είναι κατάλληλη, εισάγει το Χριστό εντός της Θεοτόκου, έτσι. Είναι νυμφαγωγός. Ναι, ενεργεί ώστε να κυοφορηθεί ο Υιός του Θεού μέσα στους κόλπους, στον κόλπο της Θεοτόκου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που βαφτίζει το Χριστό. Έτσι. Θα γινόταν μεγάλη η ομιλία μου, για να έπρεπε να πω κάποια στιγμή πώς έχουμε αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να έχουμε αίσθηση? Είναι το ερώτημα του πρίγκιπα Μοτοβίλοφ στη συνάντησή του με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Έτσι. Μπορώ να έχω αίσθηση? Αυτό του ρώτησε. Έτσι. Και ξαφνικά βλέπει το πρόσωπο του γέροντα να λάμπει, δηλαδή περιγράφει μια μεταμόρφωση όπως η μεταμόρφωση του Χριστού. Αυτό το φως στο πρόσωπο και στα ημάτια του Χριστού, ή το φως στο πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ, αλλά και της κτήσης ολόκληρης, και γύρω η κτήση όλη λάμπει, το χιόνι, ξέρω εγώ. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, παρατηρούν οι ερμηνευτές πατέρες, το γνωρίζουμε καταρχήν στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και μετά το γνωρίζουμε από την εμπειρία αγιασμένων ανθρώπων. Η στήλη πυρός που καθοδηγεί τους Ιουδαίους στην έρημο είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η φωτιά που βγαίνει από τη Βάτο αλλά δεν την καίει είναι παρουσία του Πνεύματος, έτσι. Οι αστραπές και οι λάμψεις στην κορυφή του όρου Σινά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή γίνεται αισθητή αυτή η παρουσία. Η μεταμόρφωση, το είπα, το περιστέρι δεν είναι περιστέρι, είναι φως. Ένα λευκό φως που κατέρχεται εν είδη περιστεράς, έτσι, εν είδη περιστεράς. Και μετά έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη, η οποία κορυφώνεται βέβαια το 14ο αιώνα, γιατί τότε αμφισβητήθηκε, γι' αυτό κορυφώνεται τότε. Και έχουμε τις αναπτύξεις των μεγάλων Αγίων, ιδιαίτερα του Γρηγορίου του Παλαμά, ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος βλέποντάς το ως φως. Φαίνεται από τη λειτουργική μας παράδοση, τώρα το λέω, ότι αυτή η φράση μετά τη Θεία Κοινωνία, «είδομεν το φως το αληθινόν», πρέπει να εισήχθει για να πιστοποιήσει εμπειρία. Δεν λέει «εύρωμεν», το καταλληλότερο θα ήταν να πει «εύρωμεν», έτσι. Το βρήκαμε το φως που ζητάμε. Λέει «είδομεν», χρησιμοποιεί όρους αισθήσεως. Και έχουμε μαρτυρίες στα κείμενα, κυρίως στα αγιολογικά μας κείμενα, αλλά και στα νυκτικά κείμενα. Έχουμε πολλές μαρτυρίες για ένα φως που περιλούει πολλές φορές τα πρόσωπα αγίων ανθρώπων, έτσι, ή ταπεινών ανθρώπων, αν θέλετε. Πάντως, ξαναγυρίζω σε αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω, να το δω, αυτό. Πώς εμείς θυσιάζουμε το σταυρωμένο Χριστό, αυτό δεν καταλαβαίνω. Η λέξη θυσία δεν μπορώ να την καταλάβω σαν προσφορά, εμείς προσφέρουμε τον Χριστό. Δεν γίνεται να πλησιάσεις. Δεν γίνεται να πλησιάσεις. Όμως μπορείς να καταγγείλεις, δηλαδή να βεβαιώσεις.
ότι το έχω υπόψη μου αυτό το, αυτό το γεγονός. Αυτό δεν τι θα πει καταγγέλλω, έτσι. Αγγέλλω στο πλήθος ότι ναι, ανέβηκε επί του Σταυρού. Ναι, σταυρώθηκε. Καταγγέλλω τη σταύρωσή του. Έτσι. Τη θυσία δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Θυσία του Ισαάκ. Πρέπει για να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται ο όρος θυσία θεολογικά, πρέπει να αναχθούμε στη θυσία του Ισαάκ. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει ότι κάτι γίνεται και ολοκληρώνεται ενώπιον του Θεού, πρέπει να το ολοκληρώσει με μία θυσία. Αλλά τη θυσία αυτή τελικά δεν την κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός στη θυσία του Ισαάκ, τελικά ο Θεός στέλνει. Προτυπώνεται, είναι προτύπωση. Ναι, της... που είναι προτύπωση της θυσίας του Χριστού. Εκείνος στέλνει το ζώο, άρα ο ίδιος δίνει το δώρο της θυσίας, ο ίδιος προσφέρει τη θυσία και ο ίδιος την αποδέχεται, γιατί αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να κατανοήσει ότι η προσευχή του ολοκληρώθηκε. Εμείς σήμερα δεν προσφέρουμε θυσίες, λέμε θυσίασα τη ζωή μου για σένα. Αλλά οι παλαιότεροι άνθρωποι και στην πρωτόγονη σχέση που είχαν με το Θεό τους, η αναφορά τους έπρεπε να ολοκληρωθεί με μία θυσία, με μία προσφορά που τελειοποιούσε όλη τη μέχρι τότε προσφορά. Είναι μια αντίληψη που δεν την έχουμε εμείς σήμερα και μας φαίνεται περίεργο όταν ακούμε για θυσία. Στις ευχές όμως της Εκκλησίας δεν λέει ότι ο ιερέας προσφέρει την θυσία κυριολεκτικά. Αν προσέξουμε, ο ίδιος ο Θεός προσφέρει τη θυσία, ο ίδιος είναι το θύμα, ο ίδιος είναι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Είναι μια άλλη αντίληψη, δηλαδή μας βγάζει από αυτή την αντίληψη ότι εγώ κάνω κάτι, προσφέρω θυσία για να ικανοποιήσω το Θεό. Ο Θεός δεν χρειάζεται τη δική μας θυσία για να ικανοποιηθεί σε εισαγωγικά. Αυτό είναι για μας. Είναι κατ' οικονομία για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει τελεστεί ό,τι ήθελε να κάνει ο Θεός για μας. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, εν Αγίω Πνεύματι, να προσοικειωθούμε αυτή τη θυσία, να πούμε ότι ο Θεός αυτός θυσιάστηκε για μας. Τι μπορώ εγώ να κάνω για Αυτόν? Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι, γίνομαι Εκκλησία. Το ίδιο πάντως ερώτημα δεν θα το έθετες στον ψαλμικό στίχο που τον καταλαβαίνεις. Έτσι. Θυσία, στον ψαλμικό στίχο, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο και τεταπεινωμένο. Είναι βιβλικός όρος η θυσία. Έτσι. Άλλος. Να ρωτήσω. Τώρα έχουν μπει πολλές θεολογικές έννοιες. Δεν έχω τη δυνατότητα να μπω σε όλο αυτό. Ευχαριστούμε για την όλη παρουσίαση. Ήθελα μερικά πρακτικά πράγματα να ρωτήσω, αν μπορέσω να τα διατυπώσω. Καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος μέσα στο σχέδιο του Θεού πλάστηκε, δημιουργήθηκε κατοικώνεται ομοίωση. Ακούμε ότι καλείται να γίνει κατά χάρη Θεός ενώμενος με τον Χριστό. Θεωρητικές γνώσεις δεν έχω. Πρακτικά λοιπόν ρωτάω, όλα αυτά που δείχτηκαν, πώς συνδέεται το χρήσμα που παίρνουμε στην βάπτιση με το ο Χριστός είναι και χρησμένος. Μια άλλη ερώτηση είναι, είπαμε ότι πρέπει να παραδοθούμε στην Εκκλησία, στο Άγιο Πνεύμα, να μας πάρει. Πώς μπορεί να είναι ο άνθρωπος τόσο σίγουρος σε ποιο πνεύμα παραδίδεται? Βλέπουμε ότι οι πατέρες είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Ναι. Ένα λεπτό να το πληρώσω, γιατί νομίζω θα μου απαντήσετε πιο. Είπατε επίσης ότι το λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι καλύτερα να είσαι μέσα στην Εκκλησία και ασκημάσαι. Προφανώς δεν εννοεί αλλά στην Εκκλησία. Όχι, τη Θεία Ευχαριστία. Εννοεί τη Θεία Ευχαριστία σε εκείνο το σημείο. Θα είναι η προαίρεσή σου να μετάσχεις, αλλά μήπως αυτό υπονοεί και το άλλο που είπατε τελειώνοντας, ότι δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Λειτουργία και σε όλες τις ακολουθίες, ρωτάω, γινόμαστε μέτοχοι στην ορή του Αγίου Πνεύματος ως μέλη Χριστού, είπατε. Άρα φεύγουμε από εδώ με τη συνείδηση ότι έχουμε αυτή την αίσθηση, την κοινωνία, την μετοχή, αλλά όχι μόνοι μας ατομικά.
Αλλά όντας μέλη, αυτό λιγάκι δηλαδή μας βοηθάει. Αυτό, τίποτα. Θέλω μια Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Επειδή συνηθίζω να τονίζω τη σχέση ατομικότητας και κοινωνίας, έτσι, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, δεν είναι άτομο. Έτσι, ατομικότητα εννοούμε μία κατάσταση, μία συνθήκη. Ως άτομα μετέχουμε μιας κοινωνίας ανθρώπων, είτε μικρής της οικογένειάς μας, είτε ευρύτερης της κοινότητάς μας, είτε κορυφαίας, όπως την ονομάζω, της Θείας Ευχαριστίας, το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, δεν έχει σημασία. Αλλά ως άτομα, έτσι. Υπάρχει αυτή η ατομικότητα, αλλά υπάρχει και η θανατερή ατομικότητα. Η ατομικότητα που σφραγίζει ζωές, σφραγίζει και πολιτισμούς. Έτσι. Σφραγίζει και τρόπους ζωής των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο. Το άλλο τώρα, επειδή είπες τη λέξη πρακτικά στην αρχή, δεν υπάρχουν συνταγές, έτσι. Υπάρχει μία ενδιάθετη, να το πω έτσι, γνώση, ενδιάθετη γνώση ότι λαμβάνω τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα φανεί κάποια στιγμή μόνο του και θα φανεί, επιτρέψτε μου να πω, άλλοτε εξέφνης και άλλοτε ανεπαισθήτως. Γνωρίζουμε πάλι από κείμενα του Αγιολογίου περισσότερο ότι μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος χωρίς να το ξέρει. Στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου θα ξέρετε ασφαλώς την ιστορία με τον Τσαγκάρη. Έτσι, όταν ζήτησε ο Μέγας Αντώνιος να τον πληροφορήσει ο Θεός για έναν Άγιο άνθρωπο, ο Θεός τον έστειλε σε ένα τσαγκάρι. Ο Τσαγκάρης δεν ήξερε ότι είναι Άγιος. Και συνήθως ο Άγιος δεν το ξέρει ότι είναι Άγιος. Έχουμε πάλι σε αυτά τα αγιολογικά κείμενα Αγίους, λίγες στιγμές πριν αφήσουν αυτό το βίο, να λένε στους μαθητές τους, έφτασα σε αυτή την ηλικία και ακόμα αρχή δεν έβαλα. Έτσι. Αυτά έρχονται μόνα τους. Όμως, γνωρίζοντας από τις διηγήσεις, από την υμνολογία της Εκκλησίας ή από τα κείμενά της, ότι αυτό συμβαίνει, πασχίζω να φτάσω σε μια τέτοια κατάσταση. Πώς συμβαίνει, εάν τηρώ τις εντολές του Χριστού, να μια οδός. Εάν κάνω τις ασκήσεις τις πνευματικές που μου υποδεικνύει η Εκκλησία, να μια άλλη οδός. Έτσι. Εάν ενεργώ ώστε να εναρμονίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού, να μια τρίτη οδός. Είναι πολλές οι οδοί. Πρακτικά δεν υπάρχουν πρακτικά. Οι μεγάλοι πνευματικοί γέροντες, οι πνευματικοί με την έννοια που δέχονται την εξομολόγησή μας και την καθοδήγησή μας, δεν έχουν κανόνες γενικούς. Αλλά εξατομικευμένους τους λέμε, καλύτερα θα θέλω να το πούμε, συμβουλεύουν ανάλογα με τα πρόσωπα. Με ό,τι λέει η λέξη πρόσωπο. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τον λόγο σας εδώ στην ενορία μας. Θα ήθελα αναπόφευκτα να οδηγηθώ σε ένα είδος πνευματοδικίας κατά το θεοδικία. Δηλαδή, πραγματικά αυτές είναι παρουσιάσατε θετικές ιδιότητες του Πνεύματος και το πώς συνέχει την Εκκλησία για τον κόσμο, αλλά παράλληλα και πέρα από εδώ κινείται ένας άλλος κόσμος,
ο οποίος βρίθη από αδικία, από κακία, από άσχημες ειδήσεις, από μεγέθυνση των ταξικών αδικιών σε όλα τα επίπεδα και είναι να μπορεί κανείς. Δηλαδή, ζούμε μια παράλληλη πραγματικότητα, ισχύει αυτό που είπατε, δηλαδή, του πνεύματος, ή θα πρέπει να εγκαλέσουμε σε πολλά εισαγωγικά το πνεύμα για τη λειτουργία της πραγματικής ζωής πέρα από αυτά που εμείς λέμε εδώ και από αυτά που λέει η Διοικούσα Εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ένας δρόμος που μας υποδεικνύει η Εκκλησία είναι δρόμος δια του πόνου, δια την ταλαιπωριών. Ο ίδιος ο Χριστός έχει πει στους μαθητές του ότι δεν τους αποστέλει σε έναν κόσμο αγγελικό, ούτε σε έναν κόσμο φαντασιακό, ούτε σε έναν κόσμο τεχνητό, να το πω έτσι. Τους στέλνει σε έναν κόσμο όπου θα υπάρξουν διώξεις, μαρτύρια. Έχει έναν κατάλογο στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος για τις ταλαιπωρίες που υφίσταται στη ζωή του προκειμένου να περπατήσει μέσα στον κόσμο, έτσι. Εκεί είναι συμπυκνωμένη η τραγωδία της ανθρωπότητας σχεδόν, έτσι. Συμπυκνωμένη. Διώξεις, φυλακίσεις, πίνες, κίνδυνη θαλάσσης, κίνδυνη ξηράς, γυμνότητα, δηλαδή και συν την αρρώστια του. Αυτό θα το πω εντός παρενθέσεων, γιατί με ενθουσιάζει πάντα όταν το λέω. Είχε μια αρρώστια ο Απόστολος Παύλος που τον βασάνιζε στη ζωή του. Τρεις φορές ζήτησε από τον Θεό να τον απαλλάξει. Και ο Θεός του αποκάλυψε ότι σου φτάνει η χάρη μου. Αρκήσει η χάρη μου. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό αυτό να το σκεφτείς. Έτσι. Θα ζήσω με την αρρώστια μου. Θα ζήσω με τις αδικίες. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει δικαιοσύνη? Όταν μας λέει πάλι η Εκκλησία μέσω της ποιήσεώς της, μέσω του ψαλμού, δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γη. Πού να τη μάθουν τη δικαιοσύνη? Ποια είναι η δικαιοσύνη? Ο Ιερεμίας φωνάζει και λέει ειρήνη, ειρήνη, και πού είναι η ειρήνη, έτσι? Δεν υπάρχει δυνατότητα να φτιάξεις τον κόσμο, γιατί ο κόσμος εκ της φύσεώς του, να το πω έτσι, εκ της φύσεώς του είναι μέσα στη σύγχυση, έτσι. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος τώρα. Ο άλλος δρόμος είναι αυτό που λέει η προς Διόκλητον επιστολή, δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν. Κατοικούμε ο καθένας στην πατρίδα που του έλαχε, αλλά η πατρίδα μας είναι ξένη. Είμαστε κάτοικοι πατρίδας, αλλά η πατρίδα μας είναι εν ουρανό. Εν ουρανής λέει εκεί πέρα, έτσι. Εν ουρανής. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και νομίζω ότι στα πάρα περισσότερα κείμενα της Εκκλησίας, ημνολογικά, αγιολογικά, τονίζεται ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο. Έτσι. Και για να θυμηθούμε και λίγο την Παλαιά Διαθήκη πάλι, υπάρχει το Πνεύμα του Θεού και υπάρχει και το Πνεύμα της πονηρίας, της πλάνης και της κακίας. Κάνουμε τις επιλογές μας κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε βέβαια δύο δυνάμεις, δύο αρχές που αντιστρατεύονται, αλλά εάν επιτρέπουμε στο πνεύμα της πονηρίας και της πλάνης να κυριαρχεί στη ζωή μας, να γινόμαστε δούλοι αυτού του πνεύματος, τότε όλος ο κόσμος μεταβάλλεται σε μία κόλαση. Εμείς έχουμε την ιδανική εικόνα που μας δίνει η Εκκλησία, μας δίνει οι πράξεις, μας δίνει οι επιστολές των Αποστόλων, ότι όταν ο άνθρωπος με τη βάπτισή του δέχεται να πεθάνει και να αναστηθεί και να δεχθεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τότε η ζωή του μεταβάλλεται σε κάτι καινούριο, γίνεται καινή κτήση, προγεύεται τον Παράδεισο, μεταμορφώνει τον κόσμο γύρω του,
γίνεται η αρχή μιας καινούριας ζωής. Αυτή είναι η πρόκληση που δίνει η Εκκλησία για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την προσοικείωση, την πρόσληψη του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της δυνάμεώς του στη ζωή μας. Εάν το κάνουμε, τότε παράγεται ένας νέος παράδεισος. Η προβολή των Αγίων μέσα στην Εκκλησία ως παραδειγμάτων είναι ακριβώς μια απόδειξη ότι είναι δυνατή, είναι εφικτή αυτή η νέα καρποφορία εν Αγίω Πνεύματι. Δεν καρποφορεί μόνο τον Χριστό που γεννιέται, το Λόγο που γεννιέται ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος στον κόσμο μας, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, αλλά ο καθένας μας γίνεται Χριστός εν Αγίω Πνεύματι. Και αυτός είναι η πρόγευση του Παραδείσου στον οποίο καλούμαστε όλοι. Και όσο περισσότερο γινόμαστε εν Πνεύματι, άρα εν Χριστώ και συν Χριστώ, τόσο περισσότερο ο κόσμος μας χριστοποιείται, μεταμορφώνεται, γίνεται Παράδεισος. Τόσο περισσότερο αυτό που γευόμαστε μέσα στην Εκκλησία, που είναι η νύμφη του Χριστού, που είναι αραβωνιασμένη με τον Χριστό και σχατολογικά θα βιώσει αυτή την ενότητα Χριστού Εκκλησίας εις τους αιώνες, το γευόμαστε και εμείς εν μέρη και γινόμαστε και ο κόσμος που προγεύεται το Χριστό, ο κόσμος που αραβωνιάζεται το Χριστό, ο κόσμος που ετοιμάζεται να ενωθεί αιωνίως με τον Θεό. Αλλά αυτό είναι μια δυναμική που μπαίνει στον κόσμο εν Αγίω Πνεύματι διά της Εκκλησίας. Τελειώσαμε, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.